Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω εδώ. Να και κάτι για το οποίο έχω ξεχάσει τα πάντα όλα. Τι είναι, τι δεν είναι, μου το στείλανε εδώ και καιρό για unboxing και εγώ με τις δουλειές και με τις υποχρεώσεις δεν θυμάμαι καν τι περιλάμβανε. Ξέρω ότι σίγουρα έχει να κάνει με φορτιστές και με powerbank, με καλώδια ρεύματος. Είχα μιλήσει με την Wenger, την ξέρετε την εταιρεία, μου είχε στείλει πολλά πολύμπριζα, πολλά powerbank, πολλούς φορτιστές, καλώδια. Είδα ότι έβγαλε καλώδια. Κάποια στιγμή είχαμε μια συζήτηση και μου λένε έχουμε κάτι καινούργιους φορτιστές που θέλουμε να σου στείλουμε να δεις. Και λέω, είδα ότι έχετε και κάποια καλώδια. Μου λένε, ναι, έψαχνα και ψάχνω γενικά καλώδια που υποστηρίζουν ρεύμα μέχρι 100 βατ. Μπορούν να κουβαλήσουν ρεύμα 100 βατ. Κυρίως για λάπτοπ, για 1000 πράγματα. Και μου λένε, έχουμε. Ωραία, λέω. Θα θέλατε να μου στείλετε να το δοκιμάσω. Μου λένε, ναι, πολύ ευχαρίστως. Μου τα στείλανε. Απλά πέσανε λίγο περίεργα τα μαθήματα, οι δουλειές, όλα τα πράγματα. Πήγαν στραβά, γενικά τίποτα δεν πήγε καλά. Και μου στείλανε να δοκιμάσω κάποια πραγματάκια. Η αλήθεια είναι. Και εδώ θα γελάσω. Καταρχάς, είναι πολύ βαρύ. Είναι αρκετά βαρύ το πακέτο. Δεν ξέρω τι έχει μέσα ακριβώς 100%. Ξέρω ότι παίζει να έχει καλώδια. Τώρα πόσα και τι, θα σας πω ψέματα. Τώρα, επίσης, έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο το έχουν στείλει από εδώ από Ελλάδα. Νομίζω. Δεν παίρνω και όρκο από την αντιπροσωπεία που έχει στην Ελλάδα. Αλλά είναι, έχει πλάκα γιατί. Μου το στείλανε σε κυβότιο του καφέ. Μάλλον λέει, έχω ένα κυβότιο για το καφέ που περίσσεψε τις κάψουλες που πήραμε. Βάλτο, καλό είναι, έλα. Δεν έχουμε άλλο, που το καταλαβαίνω και εγώ τα κατά αυτά, μην νομίζετε. Δεν το κοροϊδεύω, αλλά ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε, πώς θα το δούμε. Τα αυτιά σας, αλλά έχει πραγμάτια. Wow, να κάτι που δεν το είχα δει αυτό. Τι λες τώρα. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα τι έχει. Εγώ θα βγάζω εδώ ένα στο πλάι. Λοιπόν. Fast adapter. Φορτιστής είναι κινητού, έχω ξαναδείξει κάτι παρόμοιο, 20 βατ είναι, στο παρελθόν έχω δείξει σίγουρα κάτι παρόμοιο, να σας τα δείξω κιόλας. Το συγκεκριμένο είναι φορτιστής, ο οποίος έχω συζητήσει και με κάποια παιδιά που έτυχε να το αγοράσουν και έχουν να μου πούνε μόνο καλά λόγια. Λοιπόν, είναι κανονικός φορτιστής, ο οποίος το δικό μου που τον έχω βάλει, δεν έχω ιδέα που έχω βάλει το δικό μου, ο οποίος βάζεις 20 βατ, φορτίζει το κινητό σου, το PC σου, οτιδήποτε, πας ένα ταξίδι και έχει και φορτιστή για να φορτίζεις το ρολόι σου, το Apple Watch. Πολύ πρακτικό, πολύ χρήσιμο, γενικά για όσους έχετε και η αλήθεια είναι ότι το ζηλεύω και εγώ γιατί δεν έχω, αλλά τουλάχιστον έχω το φορτιστή, αν αυτό σας παρηγορεί. Μπορεί Apple αν λαμβάνεις, δεν θα γίνει ποτέ αυτό, αλλά ή κανένας, άμα θέλει να μου κάνει κανένα donation, να πάρω κανένα Mac, κανένα Apple Watch. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρήσιμο είναι. Έτυχε να μιλήσω με σας καναλέ με παιδιά που το αγόρασαν αυτό και το χρησιμοποίησαν και μου έχουν πει μόνο καλά λόγια, γιατί τα έχεις όλα σε ένα. Πας ένα ταξίδι, το έχεις μέσα στο backpack σου, ταξίδι, πας για δουλειά, για φροντιστήριο, για σχολείο, για οτιδήποτε, το βάζεις, φορτίζεις και το ρολόι απευθείας. Πολύ χρήσιμο είναι. Το ξαναλέω, αξίζει με τα χείλια το συγκεκριμένο. Τώρα να κάτι το οποίο εγώ δεν είχα δει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και μου φαίνεται πολύ περίεργο. Powerbank Plug On L 5000 mAh, 20 W Power Delivery, Portable Size, Powerbank 5000 mAh, αλλά βλέπω ότι είναι για iPhone, αλλά τα προηγούμενα iPhone, τα οποία η αλήθεια είναι λίγο outdated πλέον. Δηλαδή, όσοι έχετε iPhone προηγούμενης γενιάς, θα το βρείτε χρήσιμο. Θυμίζει ηχείο. Σε κουμπώνει, παπ κουμπώνει σε, το βλέπετε το βυσματάκι, iPad, όσοι έχετε ένα iPad παρόμοιο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, έχει μπαταρία μέσα.
όλους παραδόξους, γι' αυτό μου αρέσει αυτή η εταιρεία. Αρέσει. 200 χρόνια το βάζεις χειμώνα, καλοκαίρι, σε αναμονή, δεν χάνει μεγάλο φορτίο. Δηλαδή, παίζει να είναι μέσα σε αυτό το κουτί 4 μήνες. Δεν σας κάνω πλάκα. Ή 3 ή 4 μήνες σίγουρα. Δεν έχει σβήσει ούτε μία γραμμή από ό,τι το βλέπετε στο πλάι. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κουμπώνει κάτω από το κινητό ή κάτω από το τάμπλετ σας και είστε κομπλέ. Η αλήθεια είναι πλέον, επειδή αλλάξαν οι τεχνολογίες, θεωρούνται λίγο παροχημένα όλα αυτά. Αλλά, okay, θα πω εγώ. Λοιπόν, οπότε και βλέπω η εταιρεία ότι μου έχει βάλει άλλο ένα με Type-C. Λοιπόν, μου έχει βάλει άλλο ένα με Type-C. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό όντως είναι πολύ χρήσιμο για μένα. Η αλήθεια είναι. Οπότε, επίσης, μάλλον θα δώσω giveaway, να ξέρετε, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος. Μάλλον, όπως τα βλέπω, μάλλον θα πάνε για giveaway κάποια από αυτά. Λοιπόν, είναι το ίδιο με Type-C. Έχει κουμπί στο πλάι, αυτό έχασε μια γραμμή φόρτισης. Εδώ από πίσω φορτίζει και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κανονικά σε powerbank. Δεν είναι ότι χρειάζεσαι iPhone ή οτιδήποτε. Το ρίχνεις μέσα στην τσάντα σου, ειδικά όσοι έχετε μικρές τσαντούλες και οι κοπέλες, ρε παιδί μου, και θέλετε να έχετε κάτι πρακτικό, να σας δώσει μια φόρτιση σίγουρα. Το ρίχνετε μέσα στη τσάντα σας και είναι μπούμπα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, οπότε και αυτό, ευχαριστώ Wenger, πραγματικά. Και συνεχίζοντας τα powerbank, πάμε σε αυτό εδώ. Είναι το Mini Fast Charging Powerbank 2, S12, 10.000 mAh, Power Delivery 20W, Quick Charge 18W, πολύ ελαφρύ, 166 γραμμάρια, όντως είναι πολύ ελαφρύ. Εν τω μεταξύ, από όλα τα powerbank, ξαναλέω, αυτό που έχω λατρέψει είναι εκείνο που έχει όλα τα καλώδια, το πιο λεπτό από όλα της εταιρείας. Και αυτό όντως είναι λεπτό επίσης και παίζει να είναι όντως αυτό το πιο λεπτό από όλα. Είναι σαν ένα μικρό κοχυλάκι, το σχέδιο του είναι πολύ ωραίο, έχει, εν τω μεταξύ είναι όντως πάρα πολύ ωραίο, τρομερή υφή, εδώ έχει ανάγλυφο, δεν ξέρω, νομίζετε μπορείτε να το δείτε. Έχει micro USB, έχει lightning, έχει type-C και έχει και USB καλώδιο. Και το ωραίο είναι, δείτε, το εφέ που κάνει όταν σου δείχνει πόσο μπαταρία έχει μείνει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω για σας, αλλά είναι πανέμορφο. Και πραγματικά χωράει σε μια τσάντα, σε ένα τσαντάκι, στην τσέπη σας κυρίως. Βέβαια πρέπει να έχετε και το καλώδιο μαζί, αλλά okay, ένα μικρό καλωδιάκι είναι, δεν είναι κάτι. Το τι αξίζει, νομίζω ότι αξίζει με 1000 το συγκεκριμένο. Πολύ ελαφρύ. Okay, I like. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ. Και προχωρώντας, θα περάσουμε σε ένα άλλο της σειράς. Πολλά powerbank. Εντυπωσιασμένος, θα πω και με το παραπάνω. Γενικά η αλήθεια είναι, έπαιρνα Xiaomi powerbank μέχρι που άρχισαν να φουσκώνουν και από τότε την ξαναπήρα Xiaomi powerbank. Την έχω βγάλει με τη Wenger και με ένα ρόμος που είχα αγοράσει, από τους πρώτους που είχα πάρει ένα ρόμος πριν από 200.000 χρόνια, πριν από το 15 μέχρι σήμερα 7 χρόνια αυτά έχω. Πάντως τη Wenger η αλήθεια είναι με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο πολλές φορές. Και σε αυτό το τομέα την αγαπώ αυτή την εταιρεία στα powerbank. Μικρό καλωδιάκι USB-C σε κανονικό. Και αυτό έχει την ιδιαιτερότητα, είναι πιο βαρύ, είναι 20.000 mAh αν θυμάμαι καλά. Δείτε το. Το συγκεκριμένο έχει μια μαγιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε στο κουτί, θα το δούμε, ότι μπορεί να φορτίσει ρολόι. Καταρχάς έχει wireless charging και έχει και για να μπορείς να φορτίσεις ρολόι. Power Delivery 3 και τι άλλο ωραίο λέει, είναι 20W στην ουσία, 10.000 mAh, δεν είναι 20.000 mAh, είναι σχετικά μικρό. Το wireless charging του είναι 15W, το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό για να φορτίσεις το ρολόι σου. Και η αλήθεια είναι, όταν είσαι στον δρόμο θέλεις κάτι, ας πούμε έχεις την πρίζα βάζεις, αν δεν έχεις πρίζα τι κάνεις. Οπότε και ασύρματη φόρτιση,
το οποίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο, και αυτό εδώ το οποίο πώς το ανοίγεις. Το ανοίγεις από εδώ, το ανοίγεις εσύ. Εντάξει, το ανοίγεις εσύ, δεν είναι κάτι, βάζεις το χέρι σου και το ανοίγεις. Και εδώ σε αυτό εδώ μπώνει το iWatch και φορτίζεις το iWatch σου όμορφα και καλά. Για να δούμε πόση μπαταρία έχει. Έχει αρκετή μπαταρία. Βλέπετε, επίσης μπορεί να σου δώσει όταν έχεις να φορτίσεις ασύρματα το κινητό σου ή το ρολόι σου, ένδειξη ποιο φορτίζει από τα δύο και πόσο στην ώρα που λειτουργεί. Τυπικά έχει δύο Type-C και μία κλασική USB και έχει άλλη μία Type-C, τρεις Type-C. Βασικά ψέματα. Έχει δύο Type-C και μία Lightning. Το μεταξύ μου κάνει εντύπωση γιατί υποτίθεται πριν ότι η Apple έχει αλλάξει και έχει πάει σε Type-C. Αλλά σε περίπτωση που έχετε κάποια από τα παλιά μοντέλα της Apple, νομίζω ότι η δουλειά γίνεται και με το παραπάνω. Μ' αρέσει αυτό, εν μέρει, αν και πλέον σιγά σιγά θα αρχίσει να καταργείται, αλλά καλύτερα να έχεις επιλογές από το μην έχεις καθόλου επιλογές, θα πω εγώ. Αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ χρήσιμο. Θα ήθελα ίσως να μπορεί να πετάγεται μόνο του. Ναι, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι να είναι και τόσο αυτόματο. Δηλαδή βάζεις το χέρι σου, τσακ, το σηκώνεις λίγο. Είναι ωραίο γιατί μπορεί να σου δείχνει και την ώρα όση ώρα το φορτίζεις και βάζεις το powerbank ασύρματο. Είναι το πρώτο ασύρματο powerbank τέλος πάντων που έχω και γενικά είναι πολύ πρακτικό γιατί όπως είπα βάζεις το ρολόι, σου λέει την ώρα, όση ώρα φορτίζει, πώς το χρησιμοποιείς και από εδώ βάζεις το κινητάκι σου, φορτίζει όμορφα και καλά. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορείς να φορτίσεις και τα ακουστικά της Apple, αλλά φαντάζομαι ότι αν δέχεται είναι quick charge μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν το ξέρω σίγουρα γιατί δεν χρησιμοποιώ Apple προϊόντα. Οπότε ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα να το δοκιμάσω. Ευελπιστώ πάντως στο μέλλον να ασχοληθώ και με αυτό το τομέα. Ελαφρύ, αρκετά ελαφρύ. Αρκετά λεπτό. Θυμίζει εκείνο το λεπτό που έχω πάλι 10.000 mAh είναι. Πολύ απλό να το έχεις, το ρίχνεις μέσα στην τσάντα σου και έχεις και για το ρολόι σου και για το κινητό σου. Είναι καλό. Και έχει ωραία επιφάνεια βασικά. Επίσης, δεν ξέρω, αλλά αυτή την εταιρεία σου περνάει ο καιρός, έχω αρχίσει και την αγαπάω πραγματικά. Και πάμε στο τελευταίο powerbank που μου στείλανε να δούμε. Είναι αυτό εδώ, το συγκεκριμένο 20.000 mAh μεγάλο, θυμίζει το μεγάλο αδερφάκι από το μικρούλι που σας έδειξα. Έχει 4 USB output, ο Χριστός και η Παναγία. 20W max output, 18 μήνες εγγύηση, το οποίο είναι πολύ καλό, έχει micro, έχει USB-C, κλασικές θύρες, από ό,τι βλέπω της Παναγίας στα μάτια. Επίσης οι συσκευασίες τους είναι πολύ προσεγμένες σε σχέση με τις άλλες φορές που με ερχότανε, αυτή τη φορά μου ήρθανε πραγματικά προσεγμένες οι συσκευασίες. Εντάξει, καλωδιάκι κλασικά μέσα, παίζει να έχω μαζέψει άπειρα τέτοια καλωδιάκια, πλάκα βέβαια. Και το συγκεκριμένο είναι το λευκό. Και πώς με πάνε τώρα ότι εγώ έχω γυρίσει σε λευκό theme σιγά σιγά και όλα τα αλλάζω σε λευκά. Πανέμορφο. Είναι όντως το μεγάλο αδερφάκι από το προηγούμενο. Η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ωραία. Micro USB. Έχουμε 1, 2, 3 USB-A θύρες, μία Type-C, μία Lightning, σας τα λέει και από πίσω. Ορίστε για να ξέρετε τι έχει. Έχουμε output, output, output. Εν τω μεταξύ τώρα το χαζό είναι ότι η micro είναι input. Είναι το μόνο που μου φαίνεται, γιατί αν το δείτε λέει input. Είναι το μόνο που μου παραξενεύει το να έχει input. Θα δοκιμάσω μήπως μπορέσω και το φορτίσω με... Βασικά να το δούμε τώρα λίγο. Έχω φορτιστεί πάνω στο κινητό που τραβάω, οπότε για να δούμε, θα κάνει δουλειά. Θα έπρεπε. Δείχνει ότι έχει αρχίσει και φορτίζει. Παρόλο που λέει, το βλέπετε. Γι' αυτό σας λέω, μερικές φορές είναι λίγο ντεμή η κατάσταση. Παρόλο που λέει Type-C output, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι φορτίζει το USB. Το οποίο είναι καλό. Οπότε αυτό έχει σχετικά περισσότερη καλή ενέργεια. Τέλος πάντων,
το βρίσκεται αυτό στην πορεία, αλλά ναι, χωρίς τα υψέ είναι λίγο. Είναι λίγο. Από πίσω δείχνει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορεί να έχει, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρετε. Όταν αγοράζετε ένα power bank, ένα φορτιστή, καλά λέει 65-100W, αλλά υπό προϋποθέσεις, δηλαδή, σούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να λειτουργεί μόνο το Type-C και τίποτα άλλο. Όταν βάλεις κι άλλη μία, μετριάζεται. Σούμε, το Type-C μπορεί να σας δώσει 5V 3 mAh, το οποίο άμα το πολλαπλασιάσεις, αμπέρ επί βόλτ, σου δίνει 15V, 15W. Δηλαδή 20 βγάζει αυτό, μέχρι 15 σου δίνει. Μετά το άλλο, αν το δείτε, έχει 2,4 επί 5. Αν τα πολλαπλασιάσετε, όλα τα μαθηματικά δεν βγαίνουν ακριβώς. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η θύρα η μία καθαρά θα σας δώσει 15 βατ. Που σημαίνει ότι τα 20 βατ είναι αν συνδυάσεις και μία άλλη μαζί. Δηλαδή η μία θα σου δώσει 15 και η άλλη θα σου δώσει 5. Αυτό πρέπει να το προσέχετε γενικά. Και ξέρω ότι κανένας δεν τα προσέχει, γιατί λίγοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε ό,τι λέει πάμε και το παίρνουμε και νομίζουμε ότι είναι καλό. Οπότε αν δείτε τώρα το Lightning για παράδειγμα, μπορεί να δώσει 2 Ampere επί 5 Volt, που σημαίνει 2 επί 5, 20, 10 Watt. 10 Watt μπορεί να σας δώσει το Lightning. Το Micro Output δίνει 2 επί 5 στην καλύτερη 10, και αν πάει 2 επί 9 Volt, ανάλογα τι θα φορτίσει πάνω, 18. Πάει μέχρι 18, με ενδιαφέρον. Εδώ πάμε 15, 18, 5 με 4 δεν υπάρχει πάντως, πάμε μέχρι 3. Οπότε ο καλύτερος σας συνδυασμός είναι να σας βγάλει, εδώ είναι, στο Type-C Output, στα 9 Volt, αν πάει... Πόσο να πάει, είναι 9 επί 2,2, μιλάμε για 18, και 0,2 επί 9, ναι, οκ, okay, 18 με 19 βατ περίπου. Οκ, okay, το δέχομαι, τίμιο είναι για τα λεφτά του, νομίζω ότι είναι αρκετά τίμιο. Θα σας έχω link από κάτω, να τα δείτε, να τα ρίξετε μια ματιά. Θα να λέω, τα συγκεκριμένα είναι αρκετά αξιόπιστα. Τα χρησιμοποιώ, μπορώ να σας το εγγυηθώ καθημερινά. Και με έχουν βγάλει... παλικάρι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πρέπει κάθε φορά να ξέρεις τι ψάχνεις. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είχα ένα, το μικρό που είχα, πήγα να φορτίσω, να βάλω επάνω του το GPS tracker, το GPS που έχω στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να το τροφοδοτήσει. Τροφοδοτούσε συγκεκριμένα. Για να βάλω, έβαλα το μεγαλύτερο σε ένταση που έδινε. Οπότε γι' αυτό παίρνεις ανάλογα τι τροφοδοτείς. Βλέπεις τις ανάγκες έχει η συσκευή σου και το χρησιμοποιείς ανάλογα. Και αφού περάσαμε και από αυτό το μονοπάτι των powerbank, έχουμε τρία καλώδια, τρία πακέτα που είναι ακριβώς το ίδιο καλώδιο. Η Vaker βγάζει και καλώδια σε SSE, είναι 100W και αντέχουν 5A επί 20V 100W, το μέγιστο που μπορεί να αντέξει. Type-C σε Type-C και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε για Power Delivery 3 είτε Quick Charge της Qualcomm 4. Είναι τα πρότυπα, αν δεν κάνω λάθος, αυτά. 1,5 μέτρο είναι το καθένα, 1500 χιλιοστά είναι 1,5 μέτρο. Λοιπόν, high quality, θα ήθελα να το δω όμως. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, το καλώδιο είναι. Χρησιμοποιώ 100W καλώδια για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή που φορτίζω το κινητό που τραβάω το βίντεο, αυτό είναι 100W της μπάσεως. Είναι κοντά στα 2 μέτρα το συγκεκριμένο και το έχω αγοράσει 18€. Της Vaker είναι αυτά εδώ. Αρκετά καλή κατασκευή στο πλαστικό του. Εντάξει, καλό δεν μπορεί να πάει πολύ λάθος. Αλλά έχει σημασία, γιατί κάποια από αυτά είναι μόνο για δεδομένα, κάποια είναι μόνο για να φορτίσεις, κάποια είναι και για τα δύο. Anyway, τσεκάρετε το, ήθελα να τα δω, γιατί είχα ζητήσει από την εταιρεία, όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο, να μου στείλει να δούμε κάποια από αυτά. Μου στείλανε τα ίδια, οπότε δεν έχει νόημα να σας τα δείξω όλα. Θα σας δείξω ένα, που σημαίνει ότι για όλα ισχύει αυτό. Πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν θες να φορτίσεις το λάπτοπ σου, το δικό μου φορτίζει με τα υψε, το τάμπλετ ή το κινητό σου. Εάν ο φορτιστής σου δεν μπορεί να δώσει πάνω από 3A,
σημαίνει ότι θα πας στα 3A, οπότε το καλώδιο δεν έχει πρόβλημα. Τώρα αν έχετε φορτιστές που δίνουν παραπάνω, θέλει προσοχή στα καλώδια σας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο δίνει ανεκτότητα μέχρι 5A, 20V, σύνολο 100W. Οπότε αν έχεις ένα λαπτό που φορτίζει μέχρι 65-100W, είσαι κυριλέ. Μια χαρά θα πάει, μια χαρά θα φορτίσεις. Στο διατάφτα όμως, επειδή δεν θέλω να σας αφήσω έτσι και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους με όλα αυτά που είδαμε, θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα giveaway με τη σειρά μου. Μέχρι, δεν ξέρω που θα το δείτε το βίντεο, ελπίζω να το δείτε πριν από τις γιορτές. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κλήρωση αυτά εδώ, να το κάνω giveaway για εσάς. Δηλαδή, τυπικά αυτά εδώ, τα 4 αντικείμενα, αυτό εδώ, τα 2 τα powerbank που είναι για κινητό, για lightning και για type-c, τα οποία μπορείς να λειτουργήσει σαν powerbank, και αυτό εδώ, να σας τα δώσω giveaway. Η όρη είναι απλή, τόσα χρόνια σας έχω δώσει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζω να σας δίνω, χωρίς να ζητάω πολλά ανταλλάγματα, βασικά δεν ζητάω κανένα ανταλλάγμα. Το μόνο που θέλω από εσάς, και πραγματικά σας το ζητάω μπέσα, θέλω να μου γράψετε ένα σχόλιο από κάτω, να έχετε κάνει ένα subscribe στο κανάλι, τα like βοηθάνε, να σας βάλω να κάνετε share τα βίντεο μου, αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν θέλετε, δεν μπορώ να αναγκάσω το φιλοτιμό σας. Άμα γουστάρετε, κάντε το. Τόσα χρόνια έχω δώσει και συνεχίζω να δίνω πολλά πράγματα, χωρίς να παίρνω τίποτα πίσω σε ανταπόκριση, γιατί εντάξει, ok. Αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά, στο χέρι σας είναι. Αφήστε με ένα σχόλιο και σε ένα μήνα από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί το βίντεο, επειδή έκανα πολλά βίντεο σήμερα, το συγκεκριμένο υπάρχει η πιθανότητα να το δείξω λίγο πριν την πρωτοχρονιά. Οπότε το αργότερο, για να μην σας καθυστερώ, 30 στη χειρότερη του Γενάρη θα κάνω την κλήρωση για αυτά. Θα δείτε τα ονόματά σας, είτε σε short στο YouTube, είτε σε σχόλιο κάτω από το βίντεο αυτό. Το θέμα είναι, κάντε το καλό, αν θέλετε να βοηθήσετε, σαπορτάρετε όσο μπορείτε. Αφήστε μου ένα σχόλιο, γράψτε μου τι από τα 4 αυτά θα θέλατε να σας δώσω και θα βάλω μια κλήρωση στα άτομα που θα γράψετε από κάτω και ανάλογα ποιος θα βγει, ας πούμε αν βάλετε 10 άτομα αυτό, θα κληρώσω. Αν ξαναβγεί, αυτός που θα βγει με το καλώδιο θα κερδίσει το καλώδιο. Οπότε έχουμε ένα καλώδιο, δύο φορτιστές και ένα, δύο φορτιστές, δύο powerbank και ένα φορτιστή. Πολύ καλή ποιότητα, ολοκένουργια του κουτιού, ανοίχτηκαν μόνο για το unboxing, οπότε σας ξαναλέω, αν έχετε την καλοσύνη, subscribe, κάντε ένα like, εδώ και 10 χρόνια είμαστε στα ίδια, οπότε βοηθήστε, να σας βοηθήσω κι εγώ, γιατί όσο πιο πολύ βοηθάτε εσείς, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορώ να σας δίνω. Αυτό. Και σας έχω δώσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσω να σας δίνω. Οπότε δείτε και κρίντε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε τώρα αυτό, αλλά πραγματικά τόσα χρόνια σας φέρομαι και συμπεριφέρομαι όσο πιο καλά μπορώ. Γι' αυτό θέλω το μόνο από εσάς, αν μπορείτε, να βοηθήσετε και να σαπορτάτε λίγο τη φάση για δικό σας και για δικό μου καλό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία στους συγκριτές. Σας δίνω μέχρι τις 30-31 Ιανουαρίου εκεί μέσα. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα.